Με ηλιοφάνεια γενικά αναμένεται να ξεκινήσει η Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι, εκτός από το βόρειο που γρήγορα και κυρίως τα ορεινά ημιορεινά θα σχηματιστούν τοπικές συννεφιές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως μετά το μεσημέρι έως και αργά το απόγευμα, στις βορειότερες, κυρίως βορειοανατολικές περιοχές ο καιρός θα καταστεί άστατος με διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες που πιθανόν τοπικά στα βορειοανατολικά να είναι και ισχυρές. Πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες υπάρχει κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας και για τα ανατολικά, κυρίως ημιορεινά ορεινά τμήματα της Ελλάδας. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα αναμένεται να κυλήσει και να τελειώσει με αρκετή ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες τοπικές συννεφιές, κυρίως στα δυτικά, βορειοδυτικά, ορεινά, ημιορεινά. Η άνεμη θα πνέουν γενικά δυτική, βορειοδυτική, γύρω στα 4 με 5, τοπικά στις νοτιότερες περιοχές του Ιωνίου αλλά και του Αιγαίου Πελάγους και πρόσκαιρα δεν αποκλείεται να αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι στα δυτικά θα ανέλθει στους 31. Στα βόρεια στους 33, στα ανατολικά υπηρετικά στους 34 και στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές γενικά του Αιγαίου Πελάγους γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Μετά το μεσημέρι θα σχηματιστούν τοπικές συννεφιές στα βόρεια, όπου υπάρχει κάποια πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν γενικά από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο κατά μέσο όρο στους 33 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κυριακής Μακεδονίας αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές συννεφιές μετά το μεσημέρι έως και αργά το απόγευμα. Ο καιρός προβλέπεται να καταστεί άστατο στις περισσότερες περιοχές με διάσπαρτες μπόρες αλλά και καταιγίδες κατά τόπους, κυρίως τα ορεινά ημιορεινά. Η άνεμη θα πνέουν γενικά βορειοδυτική 3 με 4, πρόσκαιρα έως και 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αργά το μεσημέρι γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Και την Τρίτη αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως και κυρίως κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών αυτής θα συννεφιάζει κατά τόπους και κατά διαστήματα στα υπηρετικά, οπότε αναμένεται να εγκλωθούν και πάλι διάσπαρτες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις ορεινές σημειωρινές περιοχές. Η άνεμη θα πνέουν γενικά από δυτικές διευθύνσεις στα ανοιχτά γύρω στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και κατά τόπους στα παιδινά υπηρετικά ο υδράργυρος θα ανέλθει στους 32 με 35 βαθμούς και στα ορεινά παραθαλάσσια και νησιωτικά τμήματα γύρω στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και την Τετάρτη αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κατά τη διάρκεια όμως των θερμών ωρών της ημέρας και κυρίως μετά το μεσημέρι, προβλέπεται άστατος καιρός στα υπηρετικά και κυρίως αυτά της Κυριακής και της Βόρειας χώρας αναμένεται να εγκλωθούν διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα διτηρηθούν εξασθενημένοι γενικά από διάφορες διευθύνσεις στα δυτικά, κατά τόπους στα ανοιχτά γύρω στα 3 με 4 μποφόρ από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα διατηρηθεί στα επίπεδα της Τρίτης. Την Πέμπτη, σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια βορειοανατολικά, κυρίως ορεινά ή ημιορεινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν διάσπαρτες μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα διτηρηθούν από νότιες νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις γύρω στα 3 με 4 μποφόρ στα νυχτά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια νέα μικρή άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, ενώ στις ευπαθείς της ζέστης περιοχές δεν αποκλείεται ο υδράγυρος να ξεπεράσει τοπικά και τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.